οι αντιδράσεις του κόσμου, η Άννα μου, έτσι, για το τραγούδι μας. Και είδαμε ότι οι απόψεις δίστανται. Ναι. Κάποιος δεν θυμίζει καθόλου το Φουέγκο, ενώ κάποιοι άλλοι βλέπουν κοινά σημεία αναφοράς. Ναι. Πάντως όλοι πιστεύουν ότι θα πάει πολύ καλά η Τάμτα. Να ρωτήσουμε και τον κύριο Μπάμπο. Ναι, ναι. Την άποψή του. Είσαι πρέπει να ξεκινήσει να μιλάει τραχάρι μου. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε έναν κύριο, ο οποίος την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ κοντά μας, έφερε πραγματικά τα πάνω κάτω. Είναι ο κύριος Πάμπος και είναι στην παρέα μας. Κύριε Πάμπο μου. Καρδιά μου καημένη, πως φαστάς και δε ραγίζεις. Κοπέντες μου μαζί και όμως. Κύριε Πάμπο μου, φοβόμαστε να σας υποδεχτούμε. Είπεσαμε με φίλο μου γιατί έχεις κρύο. Ναι, είναι κρυωμένη. Καλύτερα να αφή το κρύο μου πάνω σου, να τις επάνω μου. Εντάξει, γεια σου, μείνε εδώ. Ωμέ, ο Πάμπος. Λαβλή τη σύγου. Κύριε Πάμπο μου, σιγά σιγά με την Βαρβάρα. Ναι, εγώ στην πρώτη φορά. Ποιο άλλο καλεσμένο έρχεται και φέρνει σα δώρα. Εντάξει, έφερα σα δώρα. Τάσο, κάτσε κοντά μου, δεν είμαι παντρεμένο. Κοίτα, έφερε μου καρβούνα. Όχι, φίλε μου. Όχι. Τούτο δώρο για την κοπέλα είναι μυριστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Πάμπο. Μαρά μου, ρε παιδιά. Τούτο είναι μισό λεπτό. Για εσένα που θα κάνει. Πάμε, κύριε Πάμπο. Που θα κάνει του μετά θα με σκέφτεσαι, γιατί δεν κατάλαβε. Ορίστε. Μα να μας ευχαριστούμε, κύριε Πάμπο μου, ευχαριστούμε. Και έπιασα και... Είδαμε το κολοκούι. Όχι, είδαμε ο Λουίς. Όχι, για τον Λουίν το κολοκούι. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Λάθος αυτό. Κύριε Πάμπο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι έχει μέσα. Δεν είναι μου ταυτίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Κάθε φορά σκλαβώνει μας. Τι γίνεται. Θέλω να λύσουμε, Χριστιανά μου, με τον κύριο Μπάμα θέλω να λύσουμε την κόντρα μας που έχουμε. Πρέπει να λύσετε την κόντρα σας, να δώσουμε τον χρόνο σας. Δεν έχουμε κόντρα καθόλου. Την προηγούμενη φορά που έφερε μας λουλούκια. Απλώς που ήταν τελευταίος το εδώ. Μου στρατώ. Δεν είναι έτσι που άκουσα. Εγώ γιατί ρώτησα τον Χάρη και λέω του Χάρη, πού είναι ο Τάσος. Αλλά μου έμαθε το που θα ήσουν στο πρόγραμμα και λέτε. Και είπε μου να μην το πω, γι' αυτό δεν το λέω. Αφού είπα σε εσά ότι δεν μου είπε έτσι πράγμα, καμία σχέση. Όντως έλειπε η μου στρατό. Οπότε δεν υπάρχει. Αμίστη. Α, σε στεναχώρησα για αυτά τα οποία είπα την ημέρα που είχα δει έτσι το. Όχι, κοίτα να δει. Ήταν απλά η άποψή μου. Καθένα έχει τη γνώμη. Να τολίσουν το. Αυτό. Όχι, αφήνω σας κύριε Πάμπο μου να τα πείτε. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη την δική του. Εγώ είμαι πολύ proud of myself, how do you say in Greek. Περήφανος. Είπα σου 120.000 πλάσματα έκαναν οτήφι και επία ως το semi-final. Τέλος πάντων, το πρόβλημα με τα χέρια μου, που το οποίο εντάξει, προσπάθησε να παίξω όσο καλά, αλλά πιστεύω εγώ σήμερα ημέρα, αν προσφέρεις κάτι που δεν είναι διαφορετικά, θα είναι επιτυχία. Γι' αυτό που ήρθα στην Κύπρο, θέλω, αν βρω κανέναν που μπορεί να μου δώσει κοντράτο ή να έχω πρόγραμμα δικό μου στην Κύπρο. Συμβόλαιο. Μισό λεπτό για να κάνω εγώ κάτι που δεν έχετε εδώ. Τώρα θα μου πείτε εσύ, κατά τι να έχουμε εδώ. Θέλω να έχω ένα πρόγραμμα δικό μου όπως το έχεις εσύ. Στην τηλεόραση. Ναι, και το πρόγραμμα θα λέγεται Πάμπος με τα μιλωμένα. Α, μετά τις 12 τη νύχτα, κύριε Πάμπο μου. Εντάξει. Εντάξει, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Μετά τα 12. Είναι και ο Χάρης να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Α, μιλωμένα. Μαζί να το κάνουμε. Με καλά, επία πίσω αγάμετε... στην Αγγλία. Όχι, να μα πείτε μιλωμένα όμω τώρα, γιατί όχι, είναι 4:46. Όχι, αλλά που επία πίσω στην Αγγλία που ήμουν στο πρόγραμμα, την άλλη ημέρα είδαμε το πρόγραμμα σπίτι μου. Και έχω κάτι παλίλε, πελάνε πάνω σου. Αλήθεια, δηλαδή. Αλλού μου είπαν, he has a very sexy voice. Είπαν τη φωνή σου πολύ sexy. Και μια κοπέλα, είπε μου. Να κόψει λίγο φωνή του, μήπως ενεσπάσει ένα ακόμα, ξέρεις, αν είσαι 14 ναι. Λέω ότι δεν ήξερα, ή αυτό είναι πάντως ασφίγγισε το σόβραγο σου. Όχι, αδειά. Να δω να κακάρω τώρα το σόβραγο. Έχω να κακάρω. Είναι μπαμπού. Είναι μπαμπού. Ωραία. Και ξέρεις,
Όχι, άμα σε σφίγγει. Αλήθεια, άμα σε σφίγγει το σώμα. Τότε μπορεί να σε σφίγγει. Μιλά, αλλάζει ο τόνο τη φωνή σου. Τώρα ο Τάσο είναι διαφορετικό. Τούτο μιλά έτσι. Δεν σε σφίγγει. Όχι, πιάνω τα λίγο μεγάλο. Ναι, γι' αυτό θα σα ρωτήσω, αν γίνεται. Κοίταξε, αν γίνεται, θα κάνουμε ένα διάλειμμα να αλλάξω σόβρακα και να τον πίσω, αν μπορεί να αλλάξουμε τόνο φωνή. Τούτο να βάλεις μέσα στο πρόγραμμα, στην τηλεόραση. Ναι, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Κύριε Παμπάμπου, σοβαρά θέλεις να κάνεις πρόγραμμα στην τηλεόραση. Ναι, γιατί... Καλά, θα ερχόσουν μόνιμα στην Κύπρο. Συγγνώμη, θα ερχόσουν όχι, μόνιμα αν είναι να, το, είναι να κάνω 6-8 εβδομάδες. Α, limited edition. Yes, limited. Όπως έχουμε ένα πρόγραμμα στην Αγγλία. Όχι να φύγεις. Όχι, όχι. Απλά από μακριά, προσέχει. Ναι, ναι. Να τα ρούχα μου. Πολλά ωραία. Πολύ, πολύ ωραία. Που λέμε, είχαμε ένα πρόγραμμα στην Αγγλία, λέγεται Faulty Towers. Και κάνανε μόνο 12 εβδομάδες και αυτό είναι. Όπως λέμε, τα λίγα και καλά. Λίγα και καλά. Δεν κατάλαβες. Όπως σήμερα ήμουν στη Λεμεσόν και έχω μεγάλη ωφέλεια για φασόλια. Και πριν να έρθω, ώρα 12 το μεσημέρι, πήγα και έφα φασόλια. Δεν έφα πολλά γιατί ξέρω. Έχουν αέρα. Σωστά. Δεν νοιάζουμε στον καναπέν, κύριε Πάμπο. Ορίστε, τέλος πάντων, έφυγε από τη Λεμεσόν να έρθω εδώ στο πρόγραμμα σας και με το τσιαρούι μου, με το αυτοκίνητο, με οδήγουν για μένα και τραγούδουν. Απαγορεύεται, κύριε Πάμπο, μου να οδηγείτε και να καπνίζετε. Ορίστε. Απαγορεύεται να οδηγείτε και να καπνίζετε. Όχι. Ναι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, εγώ οδήγουν να έρθω εδώ. Έφαλα τα φασούλια πριν μια ώρα, ξέρω ώρα 12, και όπου οδήγουν και τραγούδουν. Απορώ με την καρδιά μου που αντέχει. Έφυγε μου ένα και είχα αέρα. Μάλιστα. Άρα έχετε πρόβλημα. Καζαριάν και εσύ. Είχα σελμερικό σήμερα. Άκου να δεις. Δεν είναι αντροπή. Ένα λεπτό. Να πούμε για το τραγούδι. Και να αφήσουμε τα φασόλια. Να πούμε για το τραγούδι. Δεν πάω που σταμάτησε με μισή στράτα, σταμάτησε με ο αστρονομικό ή το Governor's Beach. Όχι, εκεί πιστεύω ότι μας λέτε τώρα με τα πρώτα φορά. Και νόμιζα ήταν συγγενή μου ένα αστρονομικό. Και σταμάτησε με και λέει μου, κύριε, είσαι κουφό ο ξαστραβό. Δεν είναι έτσι που μιλούσε τα μέσα. Λέω του γιατί, αλλά δεν είδε τα φώτα μου που αυτά και τη σιρήνα. Λέω του είδα τα και φοήθηκα. Λέω μου, γιατί φοήθηκε. Λέω να σου πω γιατί. Πριν 4 μήνες η γυναίκα μου είχε δεσμό με έναν αστυνομικό και νόμιζα ότι εσύ και φαίνεται που την πίσω. Κατάλαβε. Το τραγούδι. Κύριε Πάμπο μου, τώρα που ήρθατε στην Κύπρο, θα εμφανιστείτε κάπου, έχετε έτσι κανονίσει κάτι. Όχι, ήταν για εσά. Μα για εμά μόνο που ήρθατε. Γιατί όχι. Κάμνω ό,τι θέλω. Χάσατε όλες τις πτήσεις σας. Πού το, ναι, άις το γίνω. Τι έγινε πριν 2 εβδομάδες. Τι έγινε. Ρώτα την Άντρη να σου πει. Είπε μου ότι χάσατε πτήση. Πριν 2 εβδομάδες. Και χτες είχαν 7-8 ώρες καθυστέρηση. Αλήθεια. Ναι, ναι, δεν με νοιάζει. Δεν αξίζει τον, μόνο για να σας δω. Μάνα μου, ευχαριστούμε κύριε Παμπαμπαμπ. Και το gentleman, είσαι gentleman. Και να εισπράξετε σε τα ενοικία. Ναι. Α, είναι μόνο στην Αγγλία που εισπράττεται νοικία, εισπράττεται και στην Κύπρο. Και στη Λεμεσόνα, ξέρεις το. Μα είναι το θυμό μου, κύριε Παμπαμπαμ, με πολλά νοικία. Στο πρόγραμμα σου έξερες ακριβώς πόσα πιάνε, είπες μου πιάνε 1.000 ευρώ εγώ? Το μήνα. Εγώ. Κοίταξε, κάμε πλέπε να δεις. Όπως εγώ ξέρω, εσείς παίρνετε περίπου 500 με 600 ευρώ καθένα σας την ημέρα που πάρει στο πρόγραμμα. Σωστό, κύριε Πάμπα μου, εδώ μέσα. Βουλωμένο γράμμα. Βουλωμένο συμβόλαιο. Δώστε μου 600 ευρώ την ημέρα. Αν με πιάνε, θα πάτε στο ρίκ. Κύριε Πάμπο, θέλετε διαχειρίστρια για αυτά που έχετε εδώ στην Κύπρο. Συγγνώμη. Η Βαρβάρα μας είναι πάρα πολύ καλή στο να διαχειρίζετε. Μπορεί να διαχειριστεί τα ενοικία σας, να διαχειρίζετε την περιουσία σας. Μην ξεχάσεις 29 του Αυγούστου, εντάξει. Τι. Η γενέθλια του γιου σου. Σωστά, είμαι σωστός. Εγώ ξέρω τι θέλεις, ξέρω πολλά πράγματα. Μα πού το ξέρω ο κύριος Παμπός Βαρβάρας. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ακούω, επειδή έχασα σε την προηγούμενη φορά, προσπαθώ έτσι να πιάσω λίγα πράγματα. Αλλά θέλω να μου πεις τώρα με το Brexit, ας πούμε, τι θα γίνει με τα οικονομικά σου και γενικά με ό,τι έχει γίνει. Έχει ένωση αγγλική υπηκότητα. Ναι. Το Brexit κανένας δεν ξέρει. Έχει πολλοί που λες έτσι και έχει πολλοί που λένε έτσι. Όπως θα πάει θα ακριβώς η πενζίνα, θα ακριβώσουν τα φαγιά. Αν ακριβώσουν τα φαγιά και η πενζίνα, θα βάλω τα νίκια πάνω. Τι είναι. Έτσι απλά. Ναι.
Μάλιστα. Πόσα είναι τα ενοικία στην Αγγλία, κύριε Παμπόμου? Ξατάδει, στο Λονδίνο θα πληρώσει 1.500 λίρες, που είναι 1.800 ευρώ για ένα διαμέρισμα. Για ένα διαμέρισμα μικρό. Συγγνώμη. Για ένα διαμέρισμα μικρό. Θα πληρώσει 1.200. Είναι πανάκριβα. Ναι. Αλλά όπως και η Λεμεσό, σε προχώρησε. Κύριε Παμπόμου, εσείς πώς βρεθήκατε με την περιουσία? Ορίστε. Τι δεν καταλάβετε, κύριε Παμπόμου, από την έρωτησή μου, μια χαρά τι δεν καταλάβετε. Πες το παλέ. Από πού βρήκατε αυτή την περιουσία, λέω, πώς βρεθήκατε με αυτή την μεγάλη περιουσία? Ας σου πω, πριν 40 χρόνια έκανα καλά λεφτά με τη μουσική. Κέρδιζα πολλά, πολλά λεφτά στην Αγγλία, γιατί είχα συγκρότημα και κάναμε γάμους. Άσκρουμε, παίζω καλό μπουζουκί. Και έπαιζα χαλιά στους γάμους. Είχα συγκρότημα Εγγλέζους. Και που κάναμε γάμους στην Αγγλία, χρεώναμε 1.500 λίρες στο πιάτο που, όπως το λέτε, tips. Τυχερά. Τυχερά. Και αν πιάναμε 1.100, μας θείουσαν άλλο 400 λίρες. Και εγώ τους Εγγλέζους έδωνε τους 100 λίρες ο καθένας. Τα υπόλοιπα δικά σας. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Και κουμαντάρατε. Ναι. Κάμε το κουμάντο. Δούλευκα. Οι γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή σας, δεν σας έφαγα χρήματα? Όχι. Όχι, πολλά. Εννοείς, δύο φορές επαντρευτεί. Ωραία. Όχι. Δεν θέλει και παραπάνω το πλάσμα, κύριε Παμπόμου. Που χωρίσα από την πρώτη μου τη γυναίκα, ότι του δικά μου τα μοιράσαμε. Και έχω τη δεύτερη μου γυναίκα τώρα. Πολλά, η δεύτερη μου γυναίκα είναι πολύ, πολύ καλή γυναίκα. Σου έχω πει, είναι 20 χρόνια πιο νέα από μένα. Αλλά... Πώς γνωριστήκατε, κύριε Παμπόμου? Σε κέντρο μου τραούδων. Σε κέντρο που τραούδι. Η γυναίκα σας παίζει στο βίντεο κλιπ σας ή όχι? Στο βίντεο κλιπ ξεβαίνει στη σκάλα και έβαλε μου, ναι, πάλι μου ποτήρια. Αλλά είναι, την αγαπώ πολλά. Θα της το πω τώρα. I love you lot, Sue. You're the best wife in the world. Εντάξει. Εχθές, πριν δύο μέρες, έκοφκα το χόρτο στην Αγγλία, ξέρεις, με τη μηχανή. Ναι. Μες στα νερά, ολόγυμνος. Αλλά μου, γιατί κόφκεις το χόρτο? Σκευάζεται, ακούγεται σερβίς του χάρτη. Ντιεύκοτο. Ναι, γιατί κόφκεις το χόρτο ολογυμνός μες στα νερά? Λέω ότι έθελα να νομίσουν οι γειτόνοι, παντρεύτηκες με για τα λεφτά μου. Γιατί έχω ωραίους τύπους. Συνόησες από κάτι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παμπόμου, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε να μας τραγουδήσετε. Ναι, καλό. Είσαστε έτοιμος? Πάντα είμαι έτοιμος. Θα είμαστε εδώ να σας συνοδεύσουμε χορευτικά. Ναι, εντάξει. Ναι, μια χαρά. Okay. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με τον κύριο Μπάμπον, ο οποίος είναι έτσι ανοιχτόκαρδος. Μοιράζεται αγάπη με όλον τον κόσμο και ήρθε σήμερα εδώ κοντά μας και να μας τραγουδήσει και να τον δούμε και να μας δει βεβαίως. Έτοιμοι. Έτοιμοι, πανέτοιμοι, κύριε Παμπόμου. Λοιπόν, ο χώρος είναι δικός σας, έτσι εκεί μπροστά από την οθόνη μας. Εντάξει, το μαλλί μου, ξέρω. Ναι, ναι, μια χαρά το μαλλί μου. Το Rolex μου φαίνεται. Με το φτηνό χορκό, ρε φίλε. Πιάστε με το άλλο το μικρόφωνο. Αν συμβεί τίποτε με φωάσει, γιατί είπα σου προχτές που ήταν στο πρόγραμμα, ήμουν έκανα γιατρός και με πιστεύκες και έφερα το δίπλωμα να σου το δείξω εκεί που ήμουν γιατρός. Μην νομίζεις περιπέζω. Το has been, Παναγία μου, κύριε Παμπόμου, μου και ευχαριστώ. Πιάσαν την άδεια μου. Πιάσαν την άδεια μου. Ας σου πω γιατί. Ήμουν γιατρός και πιάσαν την άδεια μου γιατί ήταν ένας Κυπριο-Τσαϊνέζος. Ξανακούσες Κυπριο-Τσαϊνέζο? Η αλήθεια πως όχι. Όχι. Και ήταν και μου λέει, γιατρέ Χαράλαμπε, η γυναίκα μου και εγώ είμαστε παντρεμένοι 5 χρόνια και έγκαμνη μωρών. Λέω του... Παναγιά μου, φοβούμαι την αγάπη. Όχι, με φοάσε. Λέω του King One. Το όνομα του King One. Τσαϊνέζο Κυπρέος. Λέω του... Τη νύχτα στο κρεβάτι, τι κάνετε? Αλλά εγώ γράφω τραούτια, ήταν τραγουστής. Γράφω τραούτια και η γυναίκα μου κεντρίζει. Τίποτα άλλο δεν κάνετε? Αλλά μου, όχι. Λέω του, χρειάζεται κάτι άλλο. Και λέω του, ας σου δείξω. Και πιάσα την κυρία του και έδειξα του. Και λέω του, κύριε Κιγουάν, αυτό το πράγμα χρειάζεται η γυναίκα σου 3 φορές την εβδομάδα. Μου λέει, εντάξει, ας φιλφαίνω κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Θέλω πρότιμα πιο δυνατά, πιο δυνατά.
Εντάξει το μαλλί μου. Κόκκινο πανηζήλια, κόκκινα τα δυο σου χείλια. Πήρκα για το φόρεμά σου, ξετρελαίνει η ματιά σου. Έχεις γίνει βασανό μου και θολώνεις το μυαλό μου. Σε ζηλεύω, σ' αγαπάω και για σένα τραγουδάω. Ναι, 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 ναι. Chiri 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 poro po 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 po. Taka 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 ta. Taka 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 ta. Taka 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 ta 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 ta. Etsi. Taka 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 ta. Taka 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 ta. Taka 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 ta 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 ta. Ta kamis tush ta traudas etsi. Taka 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 ta. Taka 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 ta. Taka 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 ta 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 ta. Poro 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 pero pero poro 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 pero pero poro 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 poro. Καλό πάνω, μπράβο, είσαι καταπληκτικός, πολύ ωραίος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χίλια χρόνια θα ζήσετε, κύριε Παμπόπου. Ας σου πω κάτι. Έλα, γυρίστε έτσι από εδώ. Όχι, μια χαρά είναι ανοιχτό. Γυρίστε από εδώ έτσι να σας δείξω την κάμερα. Έλα, σου πω, ένιξαν τα κανόνισες, αλλά αν μένει κανόνισε, θέλω πολλά να σου βαφτίσω ένα το μωρό. Και αν δεχτείς, θα σου γράψω Μερσεντέ. Λέω το χωρίς να γελώ. Τι είναι το χωρίο. Καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Άκου να δεις, αν εκανόνισες... Περιμένουμε να δεις μωρό. Θα σας πω κάτι. Ξέρετε κάτι, κάτι που δεν συμφωνώ. Τώρα μιλούμε σοβαρά. Ναι. Κύριε Μούτρα μου, σοβαρά. Ναι. Πολλοί και στην Αγγλία, άμα θέλουν να βαφτίσουν τον μωρό, ρωτούν στον αδερφό του, την αδερφή του, τον αρφότεγνον. Και σε ένα σημείο εγώ είμαι αντίον σε αυτό. Γιατί? Ας σου πω γιατί. Εβάφτισε αύριο το μωρό σου, αν θέλει ο Θεός, ο αδερφός σου, που να το δεις στην άλλη νερμή να το πεις, «Γεια σου κουμπαρέ, δεν το λες, χάνεται το κουμπερλίκι». Ναι ή όχι. Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Παμπομό, σου βαφτίζει κάποιο ο οποίο δεν τον βλέπει και συχνά. Το μωρό είναι να βλέπει τον τατάνι του και την ούνα του μια φορά κάθε κυρίου δόξη. Ναι, εντάξει, είσαι σωστή και δεν είσαι σωστή, είμαι σωστό και δεν είμαι σωστό. Αλλά... Είναι όπω νιώθει, νομίζω. Εντάξει, αλλά. Ποιος είναι να σου βαφτίσει, ποιος είναι. Σιγά σιγά. Να γεννήσουμε πρώτα ο Θεός με το καλό. Μάλιστα. Σιγά σιγά. Ο Τάσος έχει μωρά. Περιμένουμε. Είσαστε μαζί. Θέλω να πω μεγάλη συγχαρητήρια στο Λουίν, τον παρέα μας που το Λουίς Νάιτσο. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα, 3:30 το πρωί, ήταν πατέρας από έναν όμορφο κοριτσάκι 3 κιλά. Μάλιστα, ναι, που να το μάχει γενέκα, θα το σκοτώσει. Τι έγινε σήμερα, γιατί ο πατέρας ξανά ο Λουίς, ξέρει το Λουίς. Κύριε Παμπόπου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να με ξαναφέρεις. Βεβαίως σας ξαναφέρουμε. Χαρά μας. Να είστε καλά. Μπορώ να με φάτε φασόλια πριν και να σας ξαναφέρουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τι μας έχει πει ο Άλεξ Παναγή, ο οποίος αποκαλυπτικός, ειλικρινά αφοπλιστικός, όσον ποτέ νομίζω, έχει μιλήσει με τον Τάσο μας και έχει πει πολλά. Έχει σχολιάσει και Έλλην Φουρέιρα και Τάμτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας έχει πει.